Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Atlas Sports, στο Atlas TV Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή χρονιά να έχουμε στην πρώτη εκπομπή για μας, για το καινούργιο χρόνο, για το 2019, ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο δεν είχαμε ιδιαίτερη αγωνιστική δράση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε πρωτάθλημα ούτως ή άλλως για την πρώτη εθνική κατηγορία, για την Super League. Θα ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για τη δεύτερη εθνική κατηγορία, πάρα πολλές αναβολές παιχνιδιών εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ακόμη περισσότερες για την τρίτη εθνική κατηγορία. Το θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταίες μέρες του 2018, τις πρώτες του 2019, το θέμα του ξυλοδαρμού του διαιτητή Τζίλου από την Λάρισα. Ένα θέμα το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο, στην επικαιρότητα, το ζήτημα της βίας, το ζήτημα της διαφθοράς, των απειλών, των εκβιασμών, των εμπρισμών. Μια κατάσταση η οποία αντί να αντιμετωπίζεται, αντί να μαζεύεται, ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει, ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό δημιουργεί σε σχέση με τη δράση του υποκόσμου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα και πάμε αμέσως να σας παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας. Καταρχήν, ο βουλευτής, ο κύριος Λαζαρίδης, ανεξάρτητος βουλευτής από την Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλή χρονιά, κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, κύριε Κανελάκη, στο φιλόξενο κανάλι σας. Και σε όλους τους τηλεθεατές να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και σήμερα για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να είστε καλά. Και ο κύριος Ναυρατζόγλου, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλησπέρα, κύριε Ναυρατζόγλου. Καλή χρονιά επίσης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα κουβεντιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας και θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και με ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τις παρεμβάσεις τους για το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Άλλωστε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, όπως σας είπα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις, κάποιες οι οποίες ούτως ή άλλως έτσι ήταν προγραμματισμένες από την αρχή, κάποιες άλλες επειδή έτσι υποχρεωνόμαστε να τις κάνουμε, δεδομένου ότι έχουμε, όπως σας είπα, τα προβλήματα με την κακοκαιρία. Μετά τις χιονοπτώσεις μας έχουν έρθει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το καιρικό φαινόμενο Σοφία διαδέχτηκε το καιρικό φαινόμενο Τηλέμαχος. Άρα μας επηρεάζει και αυτό λίγο στη σημερινή εκπομπή, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα έτσι όπως πρέπει. Κύριε Ναυρατζόγλου, να ξεκινήσω λίγο από εσάς. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό, ως έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από το χώρο της διαιτησίας, σας προβληματίζουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με αποκορύφωμα βεβαίως στο τελευταίο, την περίπτωση Τζίλου. Ακούστε να σας πω κάτι. Η περίπτωση του Τζίλου είναι κάπως παρόμοια με άλλες περιπτώσεις, όπως ήταν του Μπάκα, του Ευθυμιάδη, τα θυμάστε. Βεβαίως. Τα κατά καιρούς. Συγκεκριμένα με τον Μπάκα τότε παίζαμε μαζί αλφα-εθνική, εκείνη την εποχή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα τελικά. Λέτε δεν θα βρεθεί κανείς. Δεν θα βρεθεί. Εγώ δεν πιστεύω ούτε ένα. Όπως και σε κάθε προηγούμενη. Όπως και κάθε προηγούμενη. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Κυριακό Θωμαίδη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον συνάδελφό μου, ο οποίος ασχολείται πολύ περισσότερο από εμάς με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλωστε, έχει φέρει στην επιφάνεια πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλές πληροφορίες σε σχέση με την υπόθεση Τζίλου και το πώς κινούνται τα πράγματα από την ώρα που προέκυψε το περιστατικό και στη συνέχεια. Κυριακό, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κυριάκος Θωμαϊδής. Ναι. Κυριακό. Θα σας ακούω, ναι. Ωραία, ακούω. Ωραία. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Έλεγα ότι είναι και αυτό ένα θέμα με το οποίο έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ και θα ήθελα έτσι λίγο να μας βοηθήσεις, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα εδώ με τους προσκεκλημένους μας, να μας βάλεις σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υπόθεση, ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεθούν οι δράστες και ποιες είναι κατά την άποψή σου οι πιθανότητες σε σχέση και με την κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά τα περιστατικά. Σήμερα, όπως ξέρετε, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Λάρισας βούλευμα με το οποίο γίνεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου στον 46χρονο Έλληνα, ο οποίος νίκιασε το αυτοκίνητο Πόλο με το οποίο έγινε η επίθεση στο διαιτητή Τζίλου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τα ευρήματα της αστυνομίας για να διαπιστώσουμε όλοι μας και κυρίως τις αγγελικές αρχές τι ακριβώς έχουν επικοινωνήσει είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά την επίθεση. Κυριάκο, έχεις πει πάρα πολλές φορές από την στιγμή που μας προέκυψε αυτό το περιστατικό με τον Τζίλο
ότι βλέπεις, θεωρείς ότι οι ιδιοκτικές αρχές κινούνται καλύτερα, ότι υπάρχει περισσότερη βούληση από προηγούμενες περιπτώσεις, αντίστοιχες με αυτή του Τζίλου. Αυτά τα στοιχεία σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουμε μια κατάληξη, διότι θυμόμαστε πως κάθε προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση δεν κατέληξε πουθενά. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχει γίνει αξιόλογη δουλειά από την αστυνομική διευθυνσή Λάρισας. Θεωρώ ότι έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι προϊστάμενος εφετών Λάρισας είναι ο κύριος Σταμάτης Βασκαλόπουλος, ο άνθρωπος δηλαδή που έκανε το πόρισμα της εγκληματικής του ελληνικού ποδοσφαίρου που μετεβλήθη αργότερα σε συμμορία, πλημελματικά και κακοκληματικά σε αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να προτρέξω, διότι θα πρέπει να περιμένουμε τα ευρήματα των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών και μετά όλοι μας να τοποθετηθούμε. Τώρα, υπάρχει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μέχρι τώρα βγαίνουν στην δημοσιότητα, μια σύνδεση του δράστη, ο οποίος ήταν αυτός που νίκιασε το αυτοκίνητο και αυτός που οδήγησε για τους υπόλοιπους στην Λάρισα για να χτυπήσουν τον Τζίλο, με ομάδα από την Αθήνα. Υπάρχει μια σχέση οπαδική, υπάρχει μια σύνδεση με αντιπρόεδρο ομάδας. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση και ενδεχομένως μια σύνδεση η οποία να οδηγεί απευθείας στον ηθικό αυτουργό. Κοιτάξτε, πριν δούμε τα ευρήματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει οτιδήποτε κάποιος. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι πως ο 46χρονος είχε στενή σχέση τόσο με αντιπρόεδρο ΠΑΕ της Super League, πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, και με εξωγητικό παράγοντα ΠΑΕ της Super League. Αυτό, Κυριάκο, επειδή ξέρεις καλά το νομικό σκέλος των αθλητικών υποθέσεων, αν και δεν είσαι δικηγόρος, δημοσιογραφικά εννοώ, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Εκτός από το ποινικό μέρος της υπόθεσης, μπορεί να συνδεθεί και με το αθλητικό και αν καταλήξει η υπόθεση με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, να υπάρχουν συνέπειες και για ομάδα? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον εξωδικητικό παράγοντα, όχι. Σε ό,τι αφορά όμως τον αντιπρόεδρο, όχι αν προκύψει στενή σχέση. Η στενή σχέση δεν λέει κάτι. Η στενή σχέση μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής. Να είναι φιλική, όχι, ενώ αν προκύψει εντολή, αν προκύψει εμπλοκή. Καλά, αν προκύψει εντολή από τον αντιπρόεδρο, λέτε από τον αντιπρόεδρο, από αξιωματικό. Ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΠΟ το προβλέπει ρητός. Ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε πράγματι τιμωρείται η ομάδα. Έχει ευθύνη η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να προτρέξουμε τόσο πολύ πριν δούμε τα αποτελέσματα, τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας. Μην ξεχνάτε ότι μόλις σήμερα εκδόθηκε το δούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει με την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, να δούμε με ποιους μίλησε ο άνθρωπος και μετά να πούμε οτιδήποτε. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κυριάκο, διαφορετικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ήταν ο Κυριάκος Στομαίδης, τον ακούσαμε, μας βοήθησε έτσι λίγο να μπούμε στην υπόθεση. Κύριε Λαζαρίδη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας. Συγγνώμη λίγο, επειδή δεν άκουσα καλά, δεν ακουγόταν πολύ καλά. Στο σημείο αυτό του, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, υπάρχουν υποψίες για επικοινωνία του συγκεκριμένου ατόμου, το οποίο είναι ο φυσικός αυτουργός στη συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινωνία με διοικητικό παράγοντα? Όχι, δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια σχέση και με εξωδιοικητικό παράγοντα και με αντιπρόεδρο ομάδας της Super League. Τώρα, αν από την άρση του απορρίτου προκύψουν για τέτοιες συνομιλίες, θα είναι σίγουρα ένα ενισχυτικό στοιχείο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη κάτι τέτοιο με βάση όσα στοιχεία υπάρχουν στην διάθεσή μας, όπως είπε και ο Κυριάκος Στομαίδης. Μάλιστα. Ναι, αυτό επειδή δεν άκουσα καλά, ήθελα αυτή τη διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα τα οποία μας κάνουν να ντρεπόμαστε, δηλαδή, για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην πατρίδα μας και ειδικά η μεγάλη κατηγορία, δηλαδή η κορυφή που λέμε του πρωταθλήματός μας. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί δεν αποφάσισε ποτέ κανείς να βάλει βαθιά το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο? Τα έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Ξέρετε, είχα καταθέσει και επερώτησε και μάλιστα συγκρούστηκα τότε με τον Βασιλιάδη και εκεί διαπίστωσα πραγματικά
ότι, δηλαδή επισήμανα κάποια πράγματα, αλλά διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε η διάθεση. Εδώ τώρα φτάσαμε εδώ να έρθουμε στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση. Εδώ είναι θέμα πλέον καθαρά με το πώς, γιατί εκεί πέρασε τώρα στα χέρια των διοκτικών αρχών, γιατί αυτές ασχολούνται, ξεφύγαμε πλέον από το χώρο της διοίκησης του αθλητισμού ή, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που έχουν να κάνουν με το, και περάσαμε πλέον γιατί πρόκειται για καθαρά ποινικά εγκληματικά, να πούμε, εγκληματικές πράξεις. Άρα θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι διοκτικές και δικαστικές αρχές της χώρας. Οι δικαστικές αρχές στηρίζονται σε αυτά τα οποία θα τους φέρουν οι διοκτικές. Μιλάμε προκειμένου για την αστυνομία. Άρα το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι οι διοκτικές αρχές. Να κάνουν το καθήκον τους. Εδώ τώρα στους δικαστές έχουμε εμπιστοσύνη, δεν το συζητάμε. Είναι ακόμα η υπόθεση στα χέρια της αστυνομίας. Έχουμε, δηλαδή, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, κύριε Κανελάκη. Άκουσα προηγουμένως ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση. Εμένα έχει θα μου επιτρέψετε, έχει βούληση να βάλει ένα τέλος. Εγώ τώρα έρχομαι και βλέπω ότι έχω καταθέσει ως τώρα 2 επερωτήσεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για άλλες περιπτώσεις, τώρα θα καταθέσω και άλλη. Για τις επιθέσεις αυτές σε ναούς, σε χώρους λατρείας κτλ. Και βλέπουμε ότι ενώ οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί αλματοδός, μιλάμε για αύξηση, δηλαδή τριπλασιασμό των επιθέσεων και μιλάμε για πάρα πολλές επιθέσεις. Δεν έχουμε αποτελέσματα, λέτε, από πλευράς προστασίας. Δεν έχουμε αποτελέσματα, δεν έχουν συλληφθεί υπεύθυνοι κτλ. Τώρα, έχουμε εδώ τώρα αυτή την περίπτωση με την επίθεση στο διαιτητή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ελπίζω, μετά από αυτά που ακούσαμε, ότι έχουν φτάσει σχεδόν, έχουν ακουμπήσει δηλαδή. Εμένα, ξέρετε, τι μου τον έναν εντύπωση. Από τα εμπλεκόμενα βγαίνει πρόσωπα. Βγαίνει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βασιλιάδης, και λέει δεν θα γίνουμε Κολομβία σε μία του συνέντευξη. Και αναρωτιέμαι, δεν θα γίνουμε, μήπως ήδη είμαστε Κολομβία? Γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση στον Τζίλο. Υπάρχουν και άλλες που προηγήθηκαν. Υπάρχουν στον Εμπίκα με τον εμπρισμό του σπιτιού του, υπάρχουν στον Ζωγράφο με επίθεση που δέχτηκε, στον Κωνσταντινέα που είναι και συνάδελφό σας, βουλευτής που κάψανε το φούρνο. Και ένα σωρό άλλα περιστατικά. Την περίπτωση στη Χαλκιδική με το σπίτι του διαιτητού πάλι που του βάλανε. Μήπως δεν είμαστε ήδη Κολομβία? Ήδη, αυτό θα σας έλεγα ακριβώς. Έχετε δίκιο, κύριε Κανελάκη. Ήδη έχουμε γίνει Κολομβία. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό εγώ βάζω ένα ερωτηματικό στο θέμα της πρόθεσης. Δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, βλέπουμε ενέργειες οι οποίες από τη μια δείχνουν εικόνα συνεχόμενης ανομίας, δηλαδή το ότι αυτά τα φαινόμενα της βίας, είχαμε πρόσφατα τα επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι ενώ είδαμε τα επεισόδια στην τηλεόραση, είδαμε τα επεισόδια όλοι, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην τα είδε, είδαμε ότι στην έκθεση της αστυνομίας δεν παρουσιάζονται πουθενά γεγονότα. No. Λοιπόν, αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά όλους. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο, γι' αυτό εγώ έβαλα το ερωτηματικό στο θέμα της πρόθεσης. Και δεν είναι μόνο αυτό, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Όλοι οι φύλαθλοι εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία, έχουν το αίσθημα της αδικίας, ότι αυτοί είναι οι αδικημένοι, γιατί ξέρετε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, ξέρετε πώς το κλέψανε. Mm-hmm. Για ένα κομματάκι χαρτάκι στο ένα το παιχνίδι και το άλλο με λάθη των διαιτητών. Mm-hmm. Μιλάω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ εκεί. Λοιπόν, εκλάπη το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ για ένα χαρτάκι και βλέπουμε επεισόδια με τα οποία κινδυνεύει σωματική ακεραιότητα φυλάθλων. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια. Και δεν έχουν καμία συνέπεια. Βάλτε μια ανωτελεία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Εγώ γι' αυτό βάζω το ερωτηματικό αυτό, κύριε Κανελάκη. Θα το συζητήσουμε αυτό το ερωτηματικό. Κύριε Ναυρατζόγλου, υπάρχουν προβλήματα. Είναι φανερό. Και δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις, με τους ξυλοδαρμούς, με τους εμπρισμούς σπιτιών, αυτοκινήτων κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με τον Έλληνα διαιτητή την τελευταία περίοδο. Υπήρξε η επίθεση στο Τζίλο, αποφάσισαν οι διαιτητές στη Super League και οι βοηθοί να κάνουν αυτή την αποχή. Επιστρέφουν τώρα. Επιστρέφουν έχοντας πάρει τι? Υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, τι? Να σας πω κάτι. Καταρχάς, μια παροιμία λέει ότι ο καπετάνιος όταν κυβερνά το καράβι κοντά στην ακτή, δεν πρόκειται ποτέ να ανακαλύψει καινούργιους ωκεανούς. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ο Τζίλος μόνο, είναι γενικά η διαιτησία. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μπει ένας διαιτητής μέσα και να παίξει άνετα?
να μπει και να παίξει. Όχι, με την κατάσταση που υπάρχει τώρα, όχι. Πέστε ότι τους βρήκανε αυτούς που εγώ δεν πιστεύω, γιατί και οι μάρτυρες θα τα του πάρουν κάποια στιγμή και κάποιοι άλλοι θα κάνουν πίσω δικηγόροι αυτά, ίσως, δεν λέω. Και εγώ πιστεύω ότι θα αφήσουν ελεύθεροι. Τι πρέπει να αλλάξει, το ερώτημα είναι αυτό. Φταίνε οι διαιτητές που δίνουν δικαιώματα, φταίει το σύστημα το οποίο είναι σαθρό, φταίει το νομικό πλαίσιο της ΕΠΟ το οποίο επιτρέπει τις στοχοποιήσεις, φταίει το γενικότερο πλαίσιο το νομικό ή οι ιδιοκτικές αρχές όπως είπε ο κύριος Λαζαρίδης, οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, τι φταίει? Φταίνε τα πάντα. Πρώτα απ' όλα φταίνει οι κυβερνήσεις. Το κυριότερο που εκεί ξεκινάει. Δεν έχουν τη βούληση δηλαδή να το σταματήσουν όλο αυτό το πράγμα? Δεν έχουν τη βούληση γιατί υπολογίζουν το εκλογικό κόστος. Αυτό πιστεύω και από εκεί ξεκινάει. Να σας φέρω εγώ ένα παράδειγμα, ότι όταν μια φορά το 90 περίπου, αν δεν θυμάμαι, ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω, σε έναν ημιτελικό ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έδωσε ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, ο διαιτητής, ο Κουκούλας από τη Μυτιλήνη. Και την άλλη μέρα έγινε τα πάνω κάτω. Έφυγε, άλλαξε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Μάλιστα. Τότε ήταν ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Μια άλλη περίπτωση. Ο κύριος Ορφανός. Ναι. Κατέβασε ένα νόμο που ήταν πολύ δυνατός. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε ο νόμος μόνο μια φορά. Μπήκανε φυλακοί οι φίλαθλοι του. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν πίσω από το γήπεδο της Ξάνθης. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, και κάτσανε και χρόνια φυλακή. Είμαστε σε μια περίοδο εξυγίανσης. Ναι. Αλλά όμως οι ίδιοι πάλι το πήραν πίσω. Οι ίδιοι πολιτικοί το πήραν πίσω. Αυτό λέτε εξακολουθεί να ισχύει και τώρα σε μια περίοδο που έχουν αλλάξει πράγματα τώρα που στην ΕΠΟ. Που θα έχουμε εκλογές. Που έχουμε την τώρα, UEFA δηλαδή, και τη FIFA. Εσείς περιμένετε να βρεθεί ηθικός αυτουργός τώρα με τις εκλογές? Ναι, αλλά δεν θα ήθελε μια κυβέρνηση να αποκαλύψει ένα τέτοιο θέμα και να βγει και να πει στον κόσμο να εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Βρήκαμε τον υπόκοσμο του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά σκεφτείτε με ποια ομάδα θα τα βάλει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ξέρουμε ποια ομάδα είναι πίσω από αυτή την ιστορία, είναι συγκεκριμένη ομάδα. Να σας πω κάτι, όταν λέμε δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι. Γιατί άμα βγείτε έξω από εδώ, έξω από την έκθεση, τον πρώτο που θα ρωτήσετε θα σας πει ναι, ότι εντάξει, είναι αυτό. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να λέμε πάρα πολλά έξω, έτσι, στα καφενεία και στους δρόμους. Εμένα με ενδιαφέρει όταν συζητάμε δημόσια, να αν μπορούμε να πούμε κάτι, να μπορούμε να το αποδείξουμε κιόλας, κύριε Ναπρατσόπουλο. Ναι, εμείς δεν είμαστε δικαστές όμως. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο είμαστε. Εγώ ειλικρινά σας λέω ότι ήθελα πραγματικά να βρω κάπου μια εκπομπή, κάτι και να βγούμε και να μιλήσουμε αληθινά, ρε παιδί μου. Αυτά τα δικηγορικά εγώ δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή να βγούμε και να μιλήσουν εγώ καθαρά οι άνθρωποι. Θέλω να μιλήσουν καθαρά, να ανοίξουν την καρδιά τους. Δεν μπορούν. Ποιοι να μιλήσουν καθαρά και τι να πούνε, πώς να το πούνε. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό γίνεται και αυτό. Τώρα, κύριε Λαζαρίδη, ακούτε τι λέει ο κύριος Ναπρατσόπουλος. Εγώ καταλαβαίνω. Επιτρέπετε, βεβαίως. Πριν προχωρήσει, είδατε κάτι που είπε προηγουμένως κάτι, το οποίο δίνει το στίγμα περίπου το που κινείται μέχρι τώρα, το που κινούνται δηλαδή οι φορείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ποδοσφαίρου στην πατρίδα μας. Είπατε προηγουμένως για ένα νόμο σωστό του κυρίου Ορφανού. Ναι. Μπήκανε κάποιοι στη φυλακή. Για το ιδιώνυμο λέμε, για να αυτοί, καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Αυτοί που μπήκανε στη φυλακή, ποια ομάδα οπαδοί ήτανε? Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ ήτανε, με την Ξάνθη. Εδώ, από τη Μακεδονία. Και κάτσανε και χρόνια μέσα. Κάποιοι κάτσανε χρόνια μέσα. Τιμωρήθηκε κανείς? Κανένας φύλακος από κάτω από την Αθήνα? Να σας πω όμως κάτι. Λοιπόν, λίγες αγωνιστικές. Συγγνώμη. Ναι, όχι, πέστε μου. Λίγες αγωνιστικές μετά όμως μπήκε σε ένα γήπεδο μέσα βουλευτής, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή. Και μετά από εκεί και πέρα. Τι έγινε? Λέτε για την περίπτωση Καραόγλου, στο Καφτανισόγλιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ ο νόμος ήταν σε ισχύ. Λέμε, ο άνθρωπος βέβαια βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, αλλά θέλω να σας πω, δηλαδή, μετά το πήρανε πίσω. Κοιτάξτε, περιστατικά υπάρχουν πολλά. Το ζήτημα είναι όταν υπάρχουν νόμοι που είναι πετυχημένοι να μην αλλάζουν. Και καλά κάνατε και αναφερθήκατε στον νόμο Ορφανού, διότι το συζητάμε πάντα ότι ήταν ένας νόμος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Κι όμως αυτός ο νόμος δεν προχώρησε. Κάποια στιγμή ήρθε ένας υπουργός και τον πήρε πίσω. Όμως, επειδή έχουμε σοβαρό θέμα με τη διαιτησία και επειδή κάποια στιγμή, κύριε Λαζαρίδη, αναφερθήκατε πριν ακόμη να έχουμε ξένους διαιτητές
στο ότι ήταν ανάγκη να έχουμε ξένους διαιτητές. Είμαι σίγουρος ότι δεν το κάνατε επειδή δεν εμπιστεύεστε τους Έλληνες διαιτητές, αλλά επειδή θεωρείτε ότι αυτή η καχυποψία που υπάρχει δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη φάση. Μήπως με όλα αυτά θα ήταν μια λύση οι ξένοι διαιτητές, έστω προσωρινά, ούτως ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα και να πάμε ξανά στους Έλληνες διαιτητές, που όλους μας ενοχλεί το ότι δεν έχουμε Έλληνες διαιτητές αυτή τη στιγμή? Ακριβώς. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης και επιβεβαιώνομαι μετά το κρούσμα αυτό της επίθεσης του διαιτητή. Ξέρετε, από πέρσι εγώ το φωνάζω και το λέω αυτό και το είχα εισηγηθεί. Είχα εισηγηθεί και κάποια άλλα πράγματα τότε στον Υπουργό. Είχα εισηγηθεί να τα θυμίσω λιγάκι, σας παρακαλώ έτσι να τα πω, για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Είχα εισηγηθεί το VAR. Το βίντεο δηλαδή, από το οποίο θα συμβουλεύεται ο διαιτητής για κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Οπότε να μην αιωρείται αυτή η αμφιβολία ή το αίσθημα της αδικίας, που είτε όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, είτε όσον αφορά τους παράγοντες, είτε τους φιλάδους. Στις αμφισβητούμενες φάσεις, αυτό το ζήσαμε και με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου πήγε ο διαιτητής, εγώ το χάρηκα, πραγματικά σας μιλάω, το χάρηκα αυτό. Ήταν μια δύσκολη φάση. Πήγανε στο βίντεο, το συμβουλευθήκανε όλοι και γυρίσανε όλοι ήρεμα και ολοκληρώσανε το παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και στέκομαι σε αυτό ότι ξεκινάει, κάνει τα πρώτα βήματα ο διαιτητής για να πάει στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο και ξαναγυρνάει πίσω. Για να είναι σίγουρος 100%. Ακριβώς. Γιατί κάτι εκείνη τη στιγμή, όπως συμβαίνει σε όλους μας, στις δουλειές μας, σε οποιασδήποτε αποφάσεις παίρνουμε, κάτι ξαφνικά θυμόμαστε, γυρνάμε πίσω. Χωρίς να διστάσει ο άνθρωπος χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Αλλά λέτε ότι το VAR θα μπορούσε να είναι η εγγύηση για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών με το VAR? Ακριβώς. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Εγώ γι' αυτό ζήτησα το VAR. Λέω πρώτον, γιατί κοιτάξτε, από την ώρα που αιωρείται υπάρχει αυτό το κλίμα, υπάρχει, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο πάντα των επεισοδίων και των ακραίων περιστατικών. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο βάλει και την αξιοπιστία των διαιτητών. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Εγώ, ο οποίος το έχω πει πολλές φορές, τιμώ τους Έλληνες διαιτητές. Πραγματικά έχουμε ικανότητα τους Έλληνες διαιτητές που πάνε στο εξωτερικό και τους καμαρώνουμε και είμαστε περήφανοι όλοι για τη διαιτησία τους κτλ. Έχουμε όμως τα φαινόμενα ότι οι διαιτητές αυτοί, όταν παίζουν στα ελληνικά γήπεδα, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα της πίεσης και της αμφισβήτησης. Και έχουμε δει πολλές φορές διαιτητές οι οποίοι όταν κάνουν ένα λάθος σε βάρος μικρών ομάδων δεν υπάρχει καμία συνέπεια, πράγματι εκλαμβάνεται ως ανθρώπινο λάθος κτλ. Εάν αντίστοιχο λάθος γίνει σε βάρος μεγάλης ομάδας, έχουμε πόλεμο. Όχι, εγώ θα σας πω και συγκεκριμένων ομάδων κάτω του λεκανοπεδίου, τότε πλέον ο πέλεκης πέφτει βαρύς επάνω στους διαιτητές. Άρα ο διαιτητής όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο δεν μπαίνει ελεύθερος για να ασκήσει τα καθήκοντά του. Άρα λέτε η λύση για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό είναι προσωρινά ξένοι διαιτητές και το VAR όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ακριβώς. Το οποίο δεν θα το έχουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Μέχρι να μπει το VAR, να έρθουν ξένοι διαιτητές τουλάχιστον για την πρώτη εθνική. Ναι. Και με το που θα μπει το VAR Έλληνες διαιτητές, γιατί πλέον δεν θα έχουμε θέματα αξιοπιστίας, πίεσης κτλ. Στις αμφισβητούμενες φάσεις θα υπάρχει το VAR. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε, όπως είπαμε, αυτό, δηλαδή εξασφαλίζουμε τους ίδιους τους διαιτητές με το VAR. Επίσης, εγώ είχα εισηγηθεί και το εξής, το ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρές ποινές για τα αντεθνικά συνθήματα. Ναι. Ξέρετε, ακριβώς, πόσα χρόνια, εγώ επειδή από μικρός εγώ πήγαινα στα γήπεδα, πήγα και στα γήπεδα κάτω πολλές φορές σαν φύλαθλος, του κάτω, μιλάμε στην Αθήνα. Πόσες φορές άκουσα εκείνο το εμετικό σύνθημα, δεν θέλω να το επαναλάβω και από τηλεοράσεις και στο ραδιόφωνο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν θέλω, το ξέρετε όλοι για ποιο αντεθνικό σύνθημα. Και το οποίο φανταστείτε τώρα να το πάρουν κάποιοι και να το χρησιμοποιήσουν πάνω, δηλαδή σε τέτοιες συζητήσεις που έχουμε τώρα για τα θέματα τα διάφορα εδώ με τους γείτονες κτλ. Λοιπόν, να βγουν κάποιοι και να το παρουσιάσουν, να παρουσιάσουν αυτά τα βίντεο με αυτά τα συνθήματα. Και είχα εισηγηθεί εγώ τότε. Θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή ποινή σε όποιο γήπεδο ακούγεται αυτό το σύνθημα του αντεθνικού, να διακόπτεται ο αγώνας αμέσως να διακόπτεται εις βάρος του γηπεδούχου και μέχρι να εξετάζεται, επειδή μιλάμε για αντεθνικό σύνθημα,
και ο υποβιβασμός της ομάδος. Άρα για να το μαζέψουμε, λέτε έως ότου να έρθει το ΒΑΡ ξένοι διαιτητές. Αν έρθει το ΒΑΡ κανονικά Έλληνες διαιτητές, να μην υπάρχει το πρόβλημα με αυτή την πίεση και με αυτή την δυσκολία που δημιουργείται αυτή την περίοδο και για τα τεχνικά συνθήματα, διακοπή του αγώνα με το που τα ακούγεται και τιμωρία της γηπεδούχου ομάδας. Τα κρατώ αυτά για να τα πάμε, να τα μεταφέρουμε και να τα βάλουμε στη συζήτηση στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα η οποία έχει να κάνει με τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την ξαναβρήκαμε μπροστά μας με την περίπτωση Τζίλου. Αυτή τη βία, αυτή τη διαφθορά, αυτή τη λειτουργία του υποκόσμου στο ποδόσφαιρο, μια κατάσταση η οποία σίγουρα δεν περιποιεί τιμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.